Κώστα Ζαχαριάδη, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Κατά βάθος φαντάζομαι ότι αγαπιέστε. Κοιτάξτε, πολιτικά συγκρούομαι με τον κύριο Γεωργιάδη. Γι' αυτό λέω κατά βάθος. Δεν τον γνωρίζω κοινωνικά, τι να σας πω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το στυλ της έντασης και του καυγά είναι περισσότερο του κύριου Γεωργιάδη παρά δικό μου. Δεν θεωρώ ότι του εκφράζω. Τώρα, αγαπητέ μου Κώστα, επειδή σας γνωρίζω και τους δύο. Με όποιον άλλο και να δείτε, δεν συνομιλώ μόνο με τον κύριο Γεωργιάδη. Εγώ θεωρούμε γενικώς από αυτά που λένε και οι πολιτικοί μου αντίπαλοι αλλά και οι σχολιαστές. Μετριοπαθείς. Και εγώ μαζί σας. Ναι. Ως μετριοπαθείς. Πώς γίνεται κάθε φορά που βγαίνει τον κύριο Γεωργιάδη να γίνεται κακός χαμός, μάλλον θα πρέπει να το αναζητήσετε στην άλλη πλευρά. Και εκείνος μετριοπαθής είναι. Μάλλον μπλέκεται δύο μετριοπαθείς και εκείνες. Καλά, είναι τρομερά μετριοπαθής ο κύριος Γεωργιάδης. Αστειεύομαι. Λοιπόν, στο διατάφτα, ναι, αλλά θα ρώτησω τον καυγά που κάνατε, μάλλον δίκιο έχει ο Γεωργιάδης. Να σου θυμίσω λίγο τι έλεγε ο Τσίπρας για τα χημικά. Ορίστε. Αν το θεωρείτε εσείς, μάλλον εσείς πρέπει να το κοιτάξετε. Θα το κοιτάξω κι εγώ, αλλά πριν το κοιτάξω, επειδή έχουμε πέντε αισθήσεις, εγώ θέλω να σταθώ λίγο στην ακοή. Η ακοή είναι καλή αίσθηση και αν δεν κάνεις μοντάζ, θα ρω ότι όλοι ακούμε με τον ίδιο τρόπο τα ίδια ακριβώς πράγματα, αγαπητέ μου κύριε Ζαχαριάδη. Και επειδή χθες ο καυγάς ήταν για τα χημικά, δεν εκεί καυγαδίσατε. Εκεί εγώ αυτό. Θέλετε να εστιάσουμε στα χημικά, να εστιάσουμε. Εγώ για αυτόν τον καυγά, για μια στιγμή λίγο εγώ να ακούσουμε. Όμως θέλω να σα ακούσουμε να λίγο. Μισό, μισό. Με επιχειρήματα ναι. Το μακεδονικό. Θα πάμε εκεί λίγο να θυμηθούμε λίγο τι λέει ένα κοινό μα φίλο. Θέλω να πούμε ότι η ιστορία με τα χημικά πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που γίνεται χρήση αυτών των απαγορευμένων ουσιών. Είναι πολύ επικίνδυνες αυτές οι ουσίες. Εμείς ισχυριζόμαστε ότι γενικά η καταστολή δεν είναι μέσο λύσης των κοινωνικών προβλημάτων. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε ότι γιατί σε άλλες χώρες δεν χρησιμοποιούνται αυτά τα χημικά που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Άρα κάνω δημοσιογράφο τον πρωθυπουργό, τότε αρχηγό της αντιπολίτευσης, και σας θέτει το ερώτημα: γιατί σε άλλες χώρες, κύριε Ζαχαριάδη, δεν χρησιμοποιούν χημικά και δεν τα χρησιμοποιήσατε ως κυβέρνηση? Κύριε Βενιέρη, καταρχήν τα χημικά τα χρησιμοποίησε η αστυνομία. Πάντα. Να δούμε. Και εγώ είμαι υπέρ της άποψης που λέει και ο Πρωθυπουργός στο ηχητικό ότι τα ζητήματα δεν λύνονται με την καταστολή, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν επιχειρείται να γίνει μια έφοδος στη Βουλή από χρυσαυγίτες, αυτό με κάποιο τρόπο θα πρέπει να σταματάει. Με αυτά τα χημικά, με άλλο τρόπο, δεν νομίζω. Το ίδιο και όταν γίνεται έφοδος από κουκουλοφόρους, το ίδιο ισχύει και εκεί. Από οποιονδήποτε, βέβαια. Άρα τα χημικά δεν είναι απαραίτητος κακά. Και γνωρίζετε, επειδή συζητάμε σήμερα, ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι απέναντι στη βία, απέναντι στον προπυλακισμό των ανθρώπων. Είδα χθες προπυλακίστηκε η κυρία Βούλτεψ. Θέλω να το καταγγείλω. Από έναν όχλο τον οποίο καταδίκασα γιατί δεν ήξερε ποια ήταν. Το βάλαμε το ηχητικό, δηλαδή λέει κάποιος, παιδιά, η Παπακώστα, βρίστε. Λέει, μα δεν είναι η Βούλτεψη, ξαναβρίστε, λέει. Και επειδή δεν ξέρουν ποια είναι, μπορεί να τη λιτζάρουν. Όχι, αυτά είναι ακραία στοιχεία, κυρίως αυτά είναι ακραία στοιχεία, αγαπητέ. Μαζί σας είμαι. Δηλαδή, αν δεν ήταν η κυρία Βούλτεψη και ήταν η κυρία Παπακώστα, ή αν δεν ήταν η κυρία Παπακώστα και ήμουν εγώ, ή αν δεν ήμουν εγώ και ήσασταν εσείς. Ναι. Δικαιολογούνται τέτοιες πράξεις και τέτοιες πρακτικές. Μιλάτε με τον τελευταίο, με τον άνθρωπο που τελευταίος θα έλεγε. Με έναν άνθρωπο που έσπευσε όταν πριν από 10 περίπου χρόνια δήρανε τον σημερινό αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Χατζηδάκη, να τον καταγγείλει από την πρώτη στιγμή. Όταν πριν από 6-7 χρόνια δήρανε τον κύριο Κουμουτσάκο, που είναι πολιτικός μου αντίπαλος, έχουμε πολιτικές αντιθέσεις, πολιτικές. Πάλι κάναμε το ίδιο. Ωραία, σε προηγούμενες περιόδους θα ζητούσατε. Και δώσανε τον τόνο, κύριε Βενιέρη. Ακραίων! Δεν το συζητώ, κύριε Ζαχαριάδη. Ακροδεξιών και φασιστών. Μαζί σας είμαι. Εγώ είχα την άποψη και έχω την άποψη ότι όλοι όσοι πηγαίνουν στα συλλαλητήρια δεν είναι ακροδεξιοί. Δεν είναι φασίστες. Υπάρχουν πάρα πολλοί δημοκράτες με τους οποίους πρέπει να συζητήσουμε, πρέπει να ανταλλάξουμε επιχειρήματα, πρέπει να τους ακούσουμε εμείς και πρέπει να τους ζητήσουμε και αυτοί να ακούσουν εμάς. Εσείς, νομίζω εχθές... ότι δόθηκε ένας λάθος τόνος και ένα λάθος μήνυμα. Ο μικρός μου, αυτό... ακούστε με λίγο κύριε Ζαχαριάδη, επειδή χθες είδαμε τα επεισόδια στα κανάλια. Ο μικρός μου είναι 8 χρόνων και κάτι. Όταν είδαμε τα επεισόδια, μια και δυο, ευχαριστώ. Μου λέει, καλά ρε μπαμπά, δεν μπορούσαν να πάνε κάτι αστυνομικοί από την άλλη μεριά στις σκάλες και να τους κρατήσουν αυτούς τους 20 και να τους πιάσουνε? Μήπως δεν θέλανε? Κοιτάξτε, ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε το μικρό παιδί σας να μην αναπαριστούμε τους ειδικούς της ασφάλειας και το πώς... Λέω, μήπως δεν θέλανε, εγώ αυτό εκεί στέκομαι, μήπως δεν θέλανε. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δουλειά που κάνουν οι αξιωματικοί
της ελληνικής αστυνομίας. Νομίζω ότι παρά τις δυσκολίες και την ακροδεξιά βία που χθες υπήρχε σε εκείνο το σημείο, αντιμετωπίστηκε το ζήτημα με επάρκεια. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θέλω να πω και θέλω να παρακαλέσω και να προσκαλέσω, επειδή έχουμε έντονη πολιτική συζήτηση τις επόμενες μέρες, είναι να χαμηλώσουν οι τόνοι και να μπορέσουμε να συζητήσουμε την ουσία των ζητημάτων με επιχειρήματα. Μόνο κερδισμένοι έχουμε να βγούμε όλοι μας από αυτό. Κανείς μας δεν θα χάσει. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Την ουσία των επιχειρημάτων και με αυτή την έννοια, όπως νομίζω εγώ, εντάξει, μπορεί να τσακωθήκαμε χθες με τον κύριο Γεωργιάδη, αλλά εν πάση περιπτώσει, όποιος με παρακολούθησε, κατάλαβε. Ναι. Αυτό που έκανα εγώ με τον κύριο Γεωργιάδη, γιατί φοβάται να το κάνει ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Τσίπρα? Δηλαδή, εγώ πιστεύω. Πριν πάμε και να λύσουμε λίγο, να λύσουμε το προηγούμενο. Ο πρόεδρος με τον διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν μπορούν οι δύο πρόεδροι μεταξύ τους να κάνουν έναν ειλικρινή διάλογο? Γιατί οι δύο και όχι όλοι οι άλλοι δεν έχουν άποψη για τη συμφωνία των Πρεσπών? Α, το προτείνει έτσι λοιπόν, γιατί εγώ θέλω να ξέρω τι λέει και τον Κουκουέ, τι λέει και η Χρυσή. Όχι, μα τι λέτε, εννοείται. Εννοείται. Ναι, αλλά είπε για τους δύο. Τέλος πάντων, ακούστε με λίγο να το κλείσω το προηγούμενο. Πρέπει να γίνει και μία. Ναι. Μα πρέπει να γίνει όμως και μία. Ναι, αλλά προσέξτε λίγο. Ακούστε με. Κύριε Ζαχαριάδη, μιλάτε με έναν. Ακούστε με λίγο. Μιλάτε με έναν πολύ έμπειρο δημοσιογράφο. Πάρα πολύ έμπειρο. Πρέπει να σας πω ότι έχω μιλήσει με τον Παπανδρέου, τη Μελίνα, τον Γεννηματά. Έχουν περάσει διάφοροι από τις εκπομπές μου. Είμαι 55. Μην με πάτε εκεί που θέλετε. Εγώ θέλω να σταθώ στο προηγούμενο. Εγώ θέλω να λύσουμε το προηγούμενο. Ακούστε λίγο. Άκουσα χθες, διάβασα τι είπε η Γεροβασίλη. Συγγνώμη δηλαδή. Αν ήσασταν στην αντιπολίτευση εσείς, δεν θα ζητούσατε παρέτηση υπουργού για χρήση λιγμένων χημικών? Να δούμε τι χημικά χρησιμοποιήθηκαν. Να δούμε τις ημερομηνίες τους το ένα το άλλο, αν υπάρχει κάποια παράβαση, να τα δούμε όλα αυτά. Η ουσία όμως της πολιτικής σύγκρουσης και της πολιτικής αντιπαράθεσης, η γνώμη μου είναι, δεν είναι αυτή. Η γνώμη μου είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα ζήτημα, εσείς ζείτε στη Βόρεια Ελλάδα, ζείτε στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητο για αυτή την περιοχή. Από όποια πλευρά αν το δει κανείς, συμφωνεί, διαφωνεί, βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής. Πάμε σε μια νέα πραγματικότητα. Πάμε σε μια νέα λύση. Λοιπόν, και εδώ ο καθένας πρέπει να πάρει την ευθύνη του. Εγώ πρώτη φορά άκουσα χτες τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι δεν θέλει καθόλου σύνθετη ονομασία με τον όρο Μακεδονία. Και ρωτώ από τη μεγάλη συχνότητά σας στη Βόρεια Ελλάδα, είναι μια θέση δική του? Είναι μια θέση της Νέας Δημοκρατίας? Είναι μια θέση που συμφωνεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ντόρα Μπακογιάννη, ο κύριος Κουμουτσάκος, που έχει αυτή την ατζέντα για αυτά τα ζητήματα στην ευθύνη του? Τώρα, για το ζήτημα των χημικών, τοποθετήθηκα και στην αρχή. Η θέση μου είναι πάγια. Δεν είμαι υπέρ της βίας. Είμαι απέναντι στη βία. Είμαι από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν έτσι. Κάνει αυτή τη γενίκευση αυτός ο όρος, αλλά επειδή ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας το χρησιμοποιεί, εγώ δεν φοβάμαι να το πω. Την καταδικάζω τη βία, από όπου και αν προέρχεται. Δεν αλλά λέω αν εσείς... Και τους επικοινωνιακούς συμψηφισμούς από όπου και αν προέρχονται. Εγώ και τις επικοινωνιακές μιλώ... φωτοβολίδες και την προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων. Εγώ μιλώ... Δεν, όσο και να με πιέσετε δημοσιογραφικά, κύριε Βενιέρη... Δεν πιέζω εσάς. Θα πω εγώ ότι καλώς πέφτουν χημικά, καλώς πέφτει ξύλο. Όχι. Όχι, όχι. Όχι, δεν το θεωρώ. Δεν θα ζητούσα αλλά από... πάση περιπτώσει δεν βλέπω και κάποιους να καταδικάζουν τον προφυλακισμό απέναντι στην κυρία Βούλτευση, για να μην στεναχωρήσουν τους ακραίους φίλους τους. Προσπάθεια εφόδου στη Βουλή. Χθες ο αντιπρόεδρος μας έλεγε ότι αυτοί ήταν αντιεξουσιαστές. Του δείχνω μια φωτογραφία, ήταν ο κύριος Λαγός. Μα και ο κύριος Λαγός αντιεξουσιαστής? Όχι. Είναι ένας πολύ διάσημος χρυσαυγίτης. Εγώ στάθηκα σε κάτι εντελώς διαφορετικό και επιμένω σε εκείνο το να ετεροπροσδιορίζεστε οι εκπρόσωποι των κομμάτων σε εκπομπές. Εμένα δεν με αγγίζει. Δεν με νοιάζει τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Με εσάς μιλάω. Αν μιλούσα με τον Άδων, θα του έλεγα αν είναι ο Λαγός χρυσαυγίτης. Εγώ μιλάω με τον Ζαχαριάδη, που είναι ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Ο διευθυντής, συγγνώμη. Και απαιτώ, θέλω να ξέρω πώς δεν καταδικάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την χρήση και γιατί η κυρία Γεροβασίλη ή δεν παρετείται ή δεν ζητά ευθύνες από τον αστυνομικό διευθυντή. Και πάει να τους κουκουλώσει. Και εκείνη στο Μητσοτάκη αναφέρθηκε. Γιατί με νοιάζει ο Μητσοτάκης? Χθες έγινε εκτεταμένη χρήση. Παιδάκια είχαν πετσέτες στα μάτια τους γυναικόπαιδα. Ο άλλος πήγε, μεταφέρθηκε με ΕΚΑΒ. Δεν έχει κάποιος την ευθύνη? Σε παρακαλώ τώρα, Κώστα μου. Είστε πολύ έμπειρος. Το λέω ξανά λοιπόν. Ότι εγώ έχω απόσταση από τη χρήση βίας. Έχω απόσταση από τη χρήση
χημικών. Πρέπει όλα αυτά να τα δούμε και να τα επανεξετάσουμε. Δεν πρόκειται ποτέ να ακούσετε από τον Κώστα Ζαχαριάδη «Μπράβο που έπεσε αυτό το ξύλο, μπράβο το ένα, μπράβο». Αποκλείεται αυτό. Και είναι η τρίτη φορά που το λέω στην εκπομπή σας. Ναι, αλλά εγώ αν ήθελα να βγω με τον Κώστα για ποτό, δεν τον έβγαζα στην εκπομπή. Για το ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε, αγαπητέ μου, ναι, Κώστα Ζαχαριάδη. Δεν σας κάλεσα ως Κώστα. Αυτό λέω. Είστε εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Και εσύ εκπροσωπώ το κόμμα μου. Έτσι, μπράβο. Το κόμμα, λέω, δεν έχει θέση. Πού είναι η νεολαία ή αυτοί όλοι. Πού είναι. Γιατί δεν καταδικάζουν τα χημικά τα δακρυγόνα. Γιατί δεν τα καταδικάζει κανείς. Λέω λοιπόν. Η τοποθέτησή μας είναι αυτή. Αν κάποιο θεωρεί ότι δεν έπρεπε η αστυνομία να βρίσκεται και να προφυλάξει το κοινοβούλιο την ώρα που αυτή η ομάδα εφόδου στο κοινοβούλιο προσπαθούσε να μπει, να το πει. Εμείς θεωρούμε ότι καλώς βρέθηκε εκεί η αστυνομία, ότι έπρεπε να κάνει χρήση κάποιων μέσων, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν αυτά είναι τα σωστά, αλλά έπρεπε να κάνει χρήση κάποιων μέσων και να προστατεύσει το κοινοβούλιο. Δεν άκουσα επίσης, βρέθηκαν αστυνομικοί οι οποίοι πήγανε μετά στο νοσοκομείο. Πέρα από το ψέμα, το άθλιο ψέμα του κυρίου Γεωργιάδη, ότι ένα μικρό παιδάκι πήγε στο νοσοκομείο με αναψυχνευστικά προβλήματα, πράγμα το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από το ΕΚΑΒ, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από κάποιο νοσοκομείο, έμεινε στον αέρα το ψέμα από το tweet του κυρίου Γεωργιάδη. Πήγανε 10 αστυνομικοί με τραύματα στο νοσοκομείο. Συγγνώμη τώρα. Δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Μ' αρέσει η αλλαγή ρόλων πάντως, να ξέρετε. Δεν είναι καμία αλλαγή ρόλων. Για εμάς που είμαστε στο κέντρο, μας αρέσει αυτά. Και εγώ όταν διαδήλωνα. Ένας ακροατής το πρωί. Κώστα μου, συγγνώμη λίγο. Το πρωί. Δεν ήθελα οι αστυνομικοί να πηγαίνουν στο νοσοκομείο. Μα προφανώς. Το πρωί άκουσα κάτι. Ούτε όμως κρυβόμουν όπως κάνουν διάφοροι πίσω από τον κύριο Λαγό. Εγώ πάντα ήμουν μπροστά. Και διαδήλωνα τις απόψεις μου. Και έχω κρυθεί για αυτές. Και για τα θετικά τους και για τα αρνητικά τους. Και για τα σωστά τους και για τα λάθη. Στην πρωινή και πάση περιπτώσει, κοινωνία δημοκρατικά οργανωμένοι είμαστε. Θα διαδηλώνουμε, θα έχουμε τις ενστάσεις μας, τις συμφωνίες μας, τις διαφωνίες μας. Δεν θα υπάρξει κάποια διαδικασία που θα σταματήσει η κίνηση στην κοινωνία. Αλλά μην προσπαθούν τώρα να κάνουν το άσπρο μαύρο. Πιάσανε ευαισθησίες. Το συλλαλητήριο ήταν πετυχημένο ή αποτυχημένο κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, με βάση τις εκτιμήσεις που είδα, φαίνεται ότι είχε μικρότερη μαζικότητα από το προηγούμενο. Νομίζω ότι έχει και καταγράφει μια επιρροή σε ένα σημαντικό τμήμα του ελληνικού λαού. Δεν στέλνει κατά τη γνώμη μου ενιαίο και ομοιογενές μήνυμα. Υπάρχουν πολλές αποχρώσεις μέσα σε αυτό το συλλαλητήριο, άλλα ας πούμε λέει ο κύριος Λεβέντης, άλλα λέει η Χρυσή Αυγή με την οποία δεν θέλω να συζητήσω και δεν θα συζητήσω, άλλα λένε αρκετοί οι οποίοι έχουν ενστάσεις επιμέρους με διάφορα ζητήματα, αν αυτό είναι σωστό, αν αυτό είναι λάθος. Με αυτούς πρέπει να συζητήσουμε, πρέπει να τους ακούσουμε, πρέπει να μας μιλήσουν. Ακούστηκαν και ορισμένες ακρότητες. Βγήκε τώρα αυτός ο πρόεδρος των μακεδονικών οργανώσεων και είπε ότι είναι προδοτική συμφωνία. Ναι. Εγώ δεν τα δέχομαι αυτά τα πράγματα. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι ως πολιτική παράταξη είμαστε βαθιά πατριώτες. Όχι, βαθιά, ξέρετε, επειδή δεν μας ακούτε. Αν κάποιος συμφωνεί μαζί μας. Και δεν δεχόμαστε από κανέναν για τον πατριωτισμό. Αγαπητέ μου, κύριε Ζαχαριάδη, ακούστε. Το έχει αποδείξει η παράταξή μας στον 20ο αιώνα, τον δύσκολο μικρό αιώνα της ιστορίας, αν είναι πατριωτική παράταξη ή δεν είναι πατριωτική. Όπως ο 20ος αιώνας μας δίδαξε και ποιοι είναι οι προδότες. Ναι. Αγαπητέ κύριε Ζαχαριάδη. Αυτοί που πουλήσανε την Κύπρο. Αυτοί που τη δεκαετία του 40 δώσανε την καβάλα πίσω στους Βούλγαρους. Λοιπόν, δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού από αυτούς που όσες φορές ήρθανε στα πράγματα, βυθίσανε τη χώρα στο έρευος ή τη συρρυκνώσανε. Εμείς πάμε να τη διευρύνουμε τη καλά, χώρα. Πάμε να κερδίσουμε. Καλά, ακούστε κύριε Ζαχαριάδη, διαβάζετε από ό,τι καταλαβαίνω και εσείς όπως πολλοί κόσμος, αλλά η ιστορία της Μακεδονίας δεν είναι και πολύ καλή για την αριστερά. Στο σύνολό της, δεν μιλώ για το ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, αφήστε το. Εγώ υποστηρίζω. Να το συζητήσουμε. Εδώ ξεκαθαρίζουμε κάποια ιστορία πράγματα. Είπα. Δεν είπα το πρόσφατο. Μα η ιστορία έχει συνέχεια. Ναι. Το παρελθόν. Άρα, το επειδή και το μιλήσατε μέλλον, για την Καβάλα και τους Βούλγαρους. Επειδή μιλήσατε. Όποτε θέλετε, εγώ είμαι ανοιχτό. Εγώ είμαι ανοιχτό. Αυτό όμως το οποίο κάνει η σημερινή συμφωνία είναι να οριοθετεί, να διευρύνει και να ισχυροποιεί την Ελλάδα.
Αυτό κάνει. Αυτό είναι η γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ και δεν ξέρω ποιου. Και πολλών άλλων προοδευτικών ανθρώπων. Μπράβο. Υπάρχουν όμως και άλλοι. Ακούστε, όχι, κύριε Ζαχαριάδη, επειδή θέλετε να πάτε την κουβέντα εκεί, εγώ να συμφωνήσουμε. Ακούστε με λίγο. Μα δεν με ακούτε όμως. Λίγες φορές που είστε τόσο χυμαρόδης. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε να πείτε πολλά πράγματα. Αλλά ακούστε με λίγο, γιατί θα συμφωνήσουμε. Εγώ θεωρώ ότι στο θέμα τη συμφωνία των Πρεσπών, για πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνεπέστατο με αυτό που πιστεύει. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Ωραία. Από εκεί και πέρα, αν αυτό που πιστεύετε. Όχι, γιατί μας λέγανε μερικοί ότι τα κάνουμε όλα για την καρέκλα. Όχι. Είναι το μόνο πράγμα, είναι το μόνο μεγάλο θέμα στο οποίο πραγματικά η αριστερά μέσω του ΣΥΡΙΖΑ είναι συνεπέστατη με την ιστορία της και με αυτά τα οποία πίστευε και πρεσβεύει. Yeah. Αν όμως αυτό το πράγμα αγγίζει το 30% των Ελλήνων, αυτό δεν νομοποιεί την αριστερά να το επιβάλλει στους υπόλοιπους, κύριε Ζαχαριάδη. Αυτό σας λέω. Μα δεν θα το επιβάλλουμε, στο κοινοβούλιο θα το φέρουμε. Το κοινοβούλιο θα πάρει μία απόφαση. Αν το κοινοβούλιο εγκρίνει, τότε με τον τρόπο της λειτουργίας της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας έχουμε κάθε δικαίωμα να προχωρήσουμε ως έχει. Και αν το κοινοβούλιο το απορρίψει, στο κοινοβούλιο είναι η ευθύνη. Καλά, μην μιλάμε για το κοινοβούλιο τελευταίων εβδομάδων ή μηνών, γιατί τέτοιο κοινοβούλιο δεν έχουμε ζήσει ποτέ. Δηλαδή, και ακόμη έχει, δηλαδή, το Αθεοχαρόπουλο βλέπω. Μια κοινοβουλευτική δημοκρατία με τα προβλήματα και τα ελλείμματά της, σαν τη δικιά μας. Πώς θα λειτουργήσει, πώς θα πάρει απόφαση για ένα τέτοιο θέμα. Με τον κύριο Μητσοτάκη που μας έλεγε πριν από 10 χρόνια τι ωραία είναι η σύνθετη ονομασία. Δεν μίλησα εγώ το 70%. Κυρία Μπακογιάννη, μας έλεγε είτε Βόρεια, είτε Άνω, είτε Νέα, να το δούμε. Και σήμερα λέει καμία κύριε Ζαχαριάδη, το debate. Πώς θα λειτουργία, πείτε μου έναν τρόπο λειτουργία. Θα σας πω. Το debate δεν γίνεται με το Μητσοτάκη. Με τον κύριο Σαμαρά. Όχι. Δεν καταλαβαίνετε κάτι. Το debate είναι με την κοινωνία. Το 70% στο οποίο αναφέρθηκα εγώ είναι η κοινωνία. Δεν είναι τα κόμματα στην αντιπολίτευση. Ναι, αλλά λειτουργούμε σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ωραία. Βγήκανε πλειάδα καλλιτεχνών και αριστερών και κεντρών και λένε έπρεπε να το λύσετε με δημοψήφισμα. Γιατί δεν το κάνατε. Γιατί κατά τη γνώμη μου είναι ένας πολύ σύγχυτος. Τι θα πει κάτι γνώμη, φύλαρχος είστε, δηλαδή, συγγνώμη. Θα πει κάτι γνώμη, δημοκρατία, φύλαρχοι είστε. Θα πει κάτι γνώμη, σας έχετε. Δεν είμαστε φύλαρχοι. Σε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το δημοψήφισμα δεν είναι μέρος. Στην πολίτευση είμαστε. Το δημοψήφισμα δεν είναι δεν μέρος. Δεν μπορεί να μπει αυτή τη στιγμή ένα ερώτημα, διότι το θέμα είναι πολύ σύνθετο. Έχει πολλές πτυχές να λύσει. Πολλές πτυχές. Ενώ το δημοψήφισμα με το Μένουμε Ευρώπη δεν είχε πτυχές. Εκείνο το αγγλικό ερώτημα δεν είχε πτυχές. Βεβαίως είχε. Αλλά αυτό έχει πτυχές. Αλλά εντάξει, ήταν ένα ζήτημα, σε μια συγκυρία ιδιαίτερα φορτισμένη, ιδιαίτερα πιεστική, όπου μόλις πριν λίγους μήνες είχαν γίνει εκλογές με τελείως διαφορετική έντολη και που τα πράγματα για την ελληνική οικονομία ήταν σαν αδιέξοδο. Αλλά τι σχέση έχει τώρα το ένα δημοψήφισμα. Γιατί να πάμε τώρα στο δημοψήφισμα για τον Βασιλιά, ξέρω εγώ. Όχι. Να πάμε στο δημοψήφισμα για τον Brexit. Δεν το θέτω εγώ. Ακούστε, εγώ με τα δημοψηφίσματα και τότε και πάντα έχω μια άλλη άποψη. Γιατί όταν βάλαν τον Χριστό και τον ληστή, ο κόσμος είπε να κρεμάσουν τον Χριστό. Αφήστε το, έχω μια άλλη θεώρηση. Αλλά δεν είναι το θέμα τι ο Ζαχαριάδης ή ο Βενιέρης έχει ως θεώρηση. Εγώ λέω ότι υπάρχει μια πλειάδα καλλιτεχνών επωνύμων, γνωστών, μεγάλων καλλιτεχνών, σπουδαίων καλλιτεχνών, οι οποίοι λένε δημοψήφισμα. Σύμφωνοι. Και υπάρχει και μια πλειάδα άλλων οι οποίοι λένε ότι αυτή η λύση είναι καλή, διανοούμενων ανθρώπων του πνεύματος, ανθρώπου της παραδοσιακής κεντροαριστεράς, του εξυγχρονιστικού χώρου κτλ. Τι θα πει αυτό, ο καθένας παρεμβαίνει στο διάλογο κτλ. Το κοινοβούλιο, σταθμίζοντας όλα αυτά, έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει και σας λέω ότι η συνθετότητα του ζητήματος δεν είναι στο ναι όχι. Το ναι όχι είναι μια απλή εύκολη απάντηση. Το θέμα είναι τι σημαίνει το ναι και πού οδηγεί το ναι. Και τι σημαίνει το όχι. Σε αυτό συμφωνήσαμε. Το εγώ σας είπα, είστε συνεπέστατοι, κύριε Ζαχαριάδη. Ότι θα γυρίσουμε στο ακούστε χτε, λίγο αυτό. Θα μηδενίσουμε τον Κοντέρ. Αυτό με τον Γεωργιάδη και, με άλλους ταγμένους δημοσιογράφους. Μπορείτε να το συζητήσετε. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνεπέστατος στην θέση που είχε στο θέμα αυτό. Εγώ δεν σας μέμφωμαι. Γιατί η Νέα έτσι. Δημοκρατία δεν είχε αυτή τη θέση. Όχι, εγώ μιλώ τώρα με τον κύριο Ζαχαριάδη. Λέω, είσαστε συνεπέστατοι στην θέση σας. Είναι η εθνική θέση που επιτυχάνουμε. Δεν είναι η κομματική θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία, είσαστε συνεπέστατοι. Γιατί πρέπει να το στενέψουμε. Δηλαδή, σε ποια βάση διαπραγματευότανε ο Κώστας Καραμαλής. Στη σύνθετη ονομασία. Στη σύνθετη ονομασία. Αλλά σε όχι ποια με... θέση έλεγε ότι μπορούμε να προσχωρήσουμε στην ο σύνθετη, Μητσοτάκης, στην, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος στην παραδοχή αποδοχή σύνθετης ονομασίας. Αυτό το ξέρουμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό στη συμφωνία. Ο Τσίπρας. Πού κατέληξε. Δεν είναι αυτό μόνο. Δεν περιλαμβάνει μόνο αυτό η συμφωνία. Έτσι. Δεν είναι μόνο το όνομα της. Γιατί είναι συνολική συμφωνία. Ωραία, μπράβο. Αλλού είναι η αστερίσκη συνεπώς πλέον. Πείτε μου λίγο κάτι. Άκουσα τον. Αλλού είναι η αστερίσκη. Ξεπερνάμε τα ζητήματα τα άλλα. Λες και είναι τίποτα εύκολα ή τίποτα μικρά ή τίποτα λίγα.
Το έργα Όμνε, σας θυμίζω, το 2008 είχε αναχθεί από την τότε ελληνική κυβέρνηση. Δεν με ενδιαφέρει εμένα τα Νέα Δημοκρατία ή οποιοδήποτε άλλο. Ως το maximum ζήτημα. Ναι ή όχι. Ναι. Τώρα πείτε μου λίγο να κάνω μια υπέρβαση σε αυτό, γιατί άκουσα τον Καμένο χθες. Αυτός έβαλε, ο κύριος Καμένος έβαλε κάζους μπέλι. Είπε ότι αν δεν δώσετε πίσω τους υπουργούς, αν δεν τους παρετήσει ο κύριος Τσίπρας, μην περιμένετε να ψηφίσουν νομοσχέδιο. Κύριε Βενιέρη, η ευθύνη συγκρότησης της κυβέρνησης είναι του πρωθυπουργού. Είτε εισηγηθώ ένα κυβερνητικό σχήμα εγώ, είτε εισηγηθείτε ένα κυβερνητικό σχήμα εσείς, είτε ο κύριος Καμένος, είτε συμπράξουμε κυβερνητικά, η ευθύνη είναι του εκάστοτε πρωθυπουργού. Από εκεί και πέρα, όσοι διαφωνούν, καλά κάνουν και αποχωρούν. Όσοι όμως συμφωνούν με τη συνέχιση ακουσκούμενης πολιτικής, αυτή η κυβέρνηση πήρε από την παρούσα Βουλή 151, δεν είναι κυβέρνηση μειοψηφίας, είναι κυβέρνηση πλειοψηφίας και μπορεί να συνεχίσει κάλλιστα το έργο της. Πολιτικά ο Κώστας Ζαχαριάδης θεωρεί ότι είναι έντιμο δύο εταίροι ως πρότινος, όταν χωρίζουν, ένας εκ των δύο να πει «Σε παρακαλώ, η συμφωνία που κάναμε για να έχω υπουργούς δικούς μου στην κυβέρνηση να σταματήσει εδώ και να τους διώξεις», ενώ άλλος τους κρατά και δίνει και άλλες θέσεις σε άλλους για να τους έχει υπουργούς. Κοιτάξτε, έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα. Μακάρι ο κύριος Καμένος να μην είχε υιοθετήσει τη λάθος γραμμή στο Μακεδονικό, να είχε μια συνετή και συνενετική στάση, αλλά αυτό είναι πολιτική τοποθέτηση και πολιτική κριτική, και να μην είχαν διαχωριστεί οι δρόμοι μας, διότι όντως αυτά τα 4 χρόνια, παρά τις σημαντικές μας ιδεολογικοπολιτικές διαφορές, είχαμε μια καλή και έντιμη συνεργασία. Και ανεξαρτήτως εάν θα υπάρξουν πολιτικές διαφωνίες από εδώ και πέρα, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε μεταξύ μας ένα καλό κλίμα πολιτικού πολιτισμού, ώστε να διαφυλάξουμε και το καλό περιεχόμενο αυτής της συνεργασίας όλων αυτών των ετών. Από εκεί και πέρα ο καθένας παίρνει τις ευθύνες του. Και αυτός ο οποίος τοποθετείται με τον ένα τρόπο και αυτός ο οποίος τοποθετείται με τον άλλο τρόπο. Υπάρχουν πολιτικές μετατοπίσεις σαφείς. Και στον χώρο το συντηρητικό υπάρχουν μετατοπίσεις και στον χώρο των προοδευτικών. Άλλο είναι η ιδεολογική, λοιπόν. Παύλα, ακούστε με λίγο κύριε Ζαχαρία. Ναι, δεν θα ξαναμάθω. Λέτε ότι το κάνουν για την καρέκλα. Όχι, προς Θεού το κάνουν για την καρέκλα. Ο κύριος Κουίκ, η κυρία Κουντουρά, η κυρία Χρυσοβελόνη, όχι. Λοιπόν, το κάνουν για ιδεολογικούς λόγους. Λέω ότι συντρέχουν και όροι ιδεολογικοπολιτικές μετατόπισης. Έγινε κομμουνίστρια ή έγινε αριστερή η Κουντουρά. Τι έγινε. Ο Κουίκ, έγινε αριστερός ο Κουίκ. Ο κύριος Θοδωράκης, ας πούμε, ο κύριος Θοδωράκης, ο οποίος διαφώνησε και έφυγε από το κοινάλι για αυτό το λόγο. Ναι. Έγινε κομμουνιστής ο κύριος Θοδωράκης. Δεν έκανε και υπέρβαση. Το κάνει για την καρέκλα ο κύριος Θοδωράκης. Μπορεί. Ο Θοδωράκης. Ακούστε με λίγο τώρα. Συγκρίνεται τα νόμια πράγματα. Να κάνουμε κριτική, αλλά. Συγκρίνεται. Ο Θοδωράκης εκλέχτηκε. Ο Κουίκ δεν εκλέχτηκε. Ο κύριος ο Κουίκ και η Χρυσοβελόνη δεν εκλέχτηκαν. Τους διορίσατε. Ο Χαρόπουλος. Όλοι κρίνονται. Ναι, μην τους συγκρίνετε όμως με λάθος πρόσωπα. Οι άλλοι εκλέχτηκαν. Μα βλέπουμε ότι υπάρχει ένας απόλυτος θρηματισμός σε όλο το πολιτικό σκηνικό. Βρισκόμαστε στη μεταμνημόνια. Και εσείς μοιράζετε θέσεις για να μην έχετε κόστος. Δεν συζητάμε πια μνημόνιο, αντιμνημόνιο, αλλά συζητάμε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, ζητήματα οικονομίας. Με τον κύριο Κουίκ. Μόνο. Με όλους. Εντάξει, κύριε Ζαχαρία. Με τον κύριο Κουίκ. Ένας άνθρωπος ο οποίος προέρχεται από τον χώρο της λαϊκής κοινωνικής δεξιάς. Δεν μπορεί να συναντηθεί σε κάποιους τόπους. Ξέρετε τι λέει, τι έχει υποστηρίξει στο παρελθόν, όριμος όντας. Δεν σου μιλώ το 18 χρονών, 20. Τι έλεγε στα κανάλια ως δημοσιογράφος και ως τέλεχος στον Ανέλο, κύριος Κουίκ. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Ξέρετε τι έλεγε. Ξέρετε τι έλεγε η Παπακώστα για τον Τσίπρα. Ότι είναι το άκρον άτομο του λαϊκισμού. Ότι αργότερα θα λέμε όλοι ότι το πιο λαϊκιστικό κόμμα στην Ελλάδα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πιο λαϊκιστής πολιτικός ο Τσίπρας. Πέρσι τα έλεγε. Αντίπαλος ήμουνα με την κυρία Παπακώστα και της έκανα κριτική και έχουμε αντιπαρατευθεί και τα λοιπά. Δώσαμε υπουργείο και βολεύουμε. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι σε συνθήκες μεγάλης όξυνσης, κρίσης και πόλωσης, πολλοί άνθρωποι από τον παραδοσιακό χώρο, βλέποντας αυτή τη τυχοδιοκτική μετατόπιση και συρρήκνωση της Νέας Δημοκρατίας σε λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό, αυτό συντελείται τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Μα δεν ήταν στην Νέα Δημοκρατία, Παπακώστα, είχε κόμμα δικό της. Απλά της δώσατε υπουργείο. Ανάγκη για αυτούς τους ανθρώπους να συνομιλήσουν και με το υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό. Άλλο να συνομιλήσουν, αγαπητέ μου κύριε Ζαχαριάδη, και άλλο να τους έχουμε διορισμένους, βολεμένους με μισθό, είναι διαφορετικά πράγματα. Συγγνώμη, η κυρία Παπακώστα έχει εκλεγεί βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και διαφορετικά. Ανεξαρτοποιήθηκε, την κάνατε υπουργό και την κρατάτε υπουργό. Ενώ ο Καμένος σας είπε, παιδιά, δεν τη θέλουμε.
Δεν μπαίνω εγώ τώρα ποιος θέλει ή ποιος δεν θέλει. Σας λέω ότι όταν η Νέα Δημοκρατία μετατρέπεται σε λαϊκό ορθόδοξο συναγερμό, κάποιοι από την παλιά ευρεία Νέα Δημοκρατία του 45% θα συνομιλήσουν και με άλλους. Το βρίσκω λογικό και αναμενόμενο. Δεν συνομιλάνε, δεν... συναλλάσσονται, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Παίρνει υπουργείο ο άλλος. Γιατί παίρνει υπουργείο. Δεν δικό του. Και ντε, δηλαδή, όποιο... δεν μπορούμε να συνομιλήσουμε, μόνο συναλλαγή υπάρχει στο τραπέζι. Μα είναι δυνατόν. Λέει ο Καμένος ότι εγώ. Λέει κύριε Ζαχαριάδη, ο Καμένος ότι εγώ τους τρεις που είναι στελέχοι μου, που εγώ τους έχω κάνει δηλαδή... βουλευτές και τους έχω ορίσει υπουργούς. Γιατί ο Καμένος όρισε, δεν τους πήρε. Ξέρετε τι κάνει αυτό, κύριε Βενιέρη, που λέτε τώρα. Τι? Φτιάχνει τέτοια απόλυτα στεγανά μεταξύ των κομμάτων, που όποια μετακίνηση και να γίνει ιδεολογικοπολιτική. Όποια σύνθεση να προσπαθήσει να γίνει, δεν υπάρχει καμία τέτοια. Οι συνθέσεις γίνονται μέσα, μέσα από. Όλα είναι προϊόν. Ακούστε λίγο. Αλλαγής. Όχι, ναι, ναι, είναι. Εγώ αυτή, δεν μπορώ να διαφωνήσω εγώ αυτή τη στιγμή με το κόμμα μου και με τον Τζίπρα. Όχι, άλλο. Αν διαφωνήσει με το κόμμα. Και θα πούνε ότι τα έχω πάρει. Θα πας στην κολυμβήθρα, της κοινωνίας, όπως είσαι εσύ ο Κουίκ ή η Χρυσοβελόνη. Θα πας εκεί στην κολυμβήθρα. Δεν θα πας στο Υπουργείο. Αυτό είναι η συναλλαγή. Πας στην κολυμβήθρα, ο λαός σε στηρίζει και σε κάνει. Όλα κρίνονται. Αλλά. Τη δημοκρατία που έχουμε και με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πολιτικό μας σύστημα, υπάρχουν θέσεις οι οποίες είναι αιρετές από το λαό, υπάρχουν και θέσεις οι οποίες δεν είναι αιρετές από το λαό. Έχει την ευθύνη και τη δυνατότητα ο Πρωθυπουργός να ορίζει και να διορίζει. Μία τέτοια θέση είναι και η δικιά μου. Άρα ο Καμένος. Είναι η κοινοβουλευτική ομάδα ΣΥΡΙΖΑ. Είστε σταθερά. Άλλο εγώ, άλλο ένα. Όχι, άλλο, όχι, τα υπουργεία. Ακούστε λίγο. Το Υπουργείο είναι εκτελεστική εξουσία. Αυτό που λέτε εσείς είναι νομοθετική εξουσία. Είναι κομματική θέση. Είναι κομματική θέση σε ένα όργανο στη Βουλή. Είναι διαφορετικά πράγματα. Η εκτελεστική εξουσία είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι όλα ίσια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην τα ποινικοποιήσουμε. Έτσι λειτουργούν. Δεν τα ποινικοποιώ. Πλέον τα διακομωδούμε όλοι μας. Δηλαδή, βλέπουμε να συμβαίνουν στα όχι, να μην τα διακομωδούμε. Δηλαδή, ο Καμένος είχε άδικο χθες που το θεωρεί κάζος μπέλη. Ο Πάνος Καμένος πρέπει να κατανοήσει ότι λόγω αυτής του της τοποθέτησης υπάρχει μια πολιτική ρογμή στο χώρο του, όπως υπάρχουν και σε άλλους χώρους. Και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσει. Και εμάς το παρελθόν το κόμμα μας είχε διχαστεί πριν από 3-4 χρόνια για ζητήματα άλλης πολιτικής τάξης. Αυτά τα ζητήματα. Ναι, αλλά έφυγαν οι συγκροθείς σας. Έφυγαν, δεν κράτησαν τα υπουργεία. Αυτά τα ζητήματα συζητιώνται και λύνονται ιδεολογικοπολιτικά. Δεν συζητιώνται με διοικητικά μέτρα, κατά τη γνώμη μου. Ωραία, με πολύ... τέτοιο τρόπο προσπάθει να τα αντιμετωπίσει η κυρία Γεννηματά. Βλέπετε. Δεν διαγράφει μπορεί. Τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Θα διέγραφε τον Γιώργο Παπανδρέου. Εντάξει, ο Θεοχαρόπουλος θα το έχετε μάθει, φαντάζομαι. Πάει να κολυμπήσει στο ποτάμι, να ξέρετε. Εντός της ημέρας μπορεί να το μάθετε, να το μάθουμε. Αυτό εντάξει, μου λένε. Επιτρέψτε μου όμως ότι δεν είναι και το πιο κομψό αρχηγός ενός κόμματος να διαγράφει αρχηγό ενός άλλου κόμματος, επειδή έχει μια άλλη θέση και μια τοποθέτηση για αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, δεν διαφωνώ εγώ σε αυτό που λέτε. Δεν διαφωνήσω μάλλον, αλλά και το κόμμα το δικό του. Δηλαδή και η κυρία Γεννηματά μειοψήφισε 6-1 στο κεντρικό όργανο από ό,τι μάθαμε. Εντάξει, όχι, ο Θεοχαρόπουλος είναι περίπτωση έτσι. Δηλαδή βγήκε με 049 με 312 ψήφους. Τώρα εντάξει, γίνει παράγοντα. Αυτό είναι το κόμμα του. Δεν κατάλαβα. Εντάξει, ναι, μεγάλο. Ναι, δεν κατάλαβα. Και μάλιστα προσέξτε και ο Θεοχαρόπουλος ορίστηκε από τη Γεννηματά στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Το πιο έντιμο Θεοχαρόπουλος. Το πιο έντιμο που είχε. Ιδίως ο Θεοχαρόπουλος. Ακούστε με λίγο, κύριε Ζαχαριάδη. Σε αυτή τη βουλή όλοι βουλευτές είναι ορισμένοι. Όχι, είναι λίστα μετά από εκλογή που είχε γίνει νωρίτερα. Ναι, ο Θεοχαρόπουλος. Του έκανε δώρο η Γεννηματά λίστα επικρατείας, ψηφοδέλτιο επικρατείας και το κρατάει. Κρατάει τη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας. Έτσι δεν κρατάει καμιά θέση που πήγε και πήρε ψήφους ο Θεοχαρόπουλος. Μην τώρα τα κάνουμε καμία όλα γιάχμα. Από τις 300 σημερινές έδρες δεν έχει βγει με σταυρό. Όλες έχουν τοποθετηθεί. Εντάξει, μετά από 3 μήνες που έγιναν οι εκλογές, 5 μήνες που έγιναν οι εκλογές. Μετά από 7 μήνες γίνανε οι εκλογές. Εντάξει. Οι πρώτες γίνανε το 25, γίνανε το 15, οι άλλες γίνανε 27. Τέλος πάντων, εντάξει. Πάντως, ο Θεοχαρόπουλος πάει ποτάμι, να ξέρετε κατά πάσα πιθανότητα. Οπότε θα υπάρχει και εκεί κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε θα σας βολέψει και αυτό, γιατί στην Επιτροπή της Βουλής που προσπάθησε το ποτάμι να τα κάνει ανωκάτω, θα πάει πρόσωπο που θα ψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί αυτό ήταν το διακύβευμα για τον κύριο Θεοχαράκη. Θα τα δούμε όλα. Να είστε καλά. Χάρηκα πάρα καλά. Πολύ ωραία συζήτηση. Πολύ ωραία, πολύ ωραία δεν είναι. Ναι. Είναι. Να είστε καλά, αγαπητέ μου Κώστα Ζαχαριάδη. Γεια σας.